Έχει προκύψει λοιπόν, κύριε Βιδάλη, αυτό το θέμα. Θεωρείτε ότι υπάρχει εδώ κάποιο νομοθετικό κενό? Δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται στη συνέχεια μετά την εξωσωματική με αυτά τα γονιμοποιημένα οάρια ή έμβρια? Είναι οάρια γονιμοποιημένα 3 ημερών? Δώστε μας λίγο, κατατοπίστε μας. Όχι, πρώτα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο νομοθετικό κενό. Ο νόμος μας είναι πλήρης, είναι από τις καλύτερες νομοθεσίες στην Ευρώπη. Προβλέπονται αυτά που είπε η συνεργάτη σας προηγουμένως για το τι γίνονται τα έμβρια τα οποία μένουν αδιάθετα για τους σκοπούς της αναπαραγωγής. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γιατί δημιουργούμε τόσο πολλά έμβρια, mm-hmm. από το αν είναι θεμητό, ενώ ηθικά αποδεκτό το να δίνεται σε τέτοια ευρεία έκταση μια επιλογή για όποιον θέλει να τεκνοποιήσει στο μέλλον να εξασφαλίζει από τώρα το αναπαραγωγικό υλικό και μάλιστα σε μορφή εμβρίων mm-hmm. για μελλοντική χρήση, η οποία είναι αβέβαιη. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε λίγο καλύτερα ποιες είναι οι αναπαραγωγικές επιλογές τόσο των ζευγαριών όσο και της κοινωνίας. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Βιδάλη. Βέβαια κάποιος, ας πούμε, ακούσαμε και την πρόταση να δημιουργηθεί αυτή η δημόσια τράπεζα και μετά να μπορούν αυτά να διατίθεται σε μορφή δωρεά σε άλλα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα παιδί και δεν μπορούν. Να πω ότι πρώτα ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο πια στο εξωτερικό. Ήταν πριν από αρκετά χρόνια. Ναι. Δεν είναι πια τόσο έντονο το πρόβλημα αυτό στο εξωτερικό. Σε εμάς είναι έντονο το πρόβλημα, όπως σωστά είπε ο κύριος Πάντος. Όσο για την πρόταση αυτή, θέλω να πω ότι δεν έχουμε στην Επιτροπή Βιοειθικής, ως Επιτροπή Βιοειθικής οφείλω να το πω αυτό, ότι δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σύσταση ή γνώμη γι' αυτό. Δεν έχει έρθει το θέμα σε εμάς. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι ασφαλώς μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά θα mm-hmm. πρέπει να σκεφτούμε και το κόστος αυτής της πρότασης. Το κόστος είναι σημαντικό για τη συντήρηση των εμβρίων. Το ερώτημα είναι ποιος θα το καλύψει. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, τα διατηρούν οι κλινικές. Και από ό,τι πληροφορούμε, σε μερικές περιπτώσεις ζητούν και από τα ζευγάρια να συνεχίζουν να πληρώνουν για την κρυοσυντήρηση, το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί ενδεχομένως να το αντέξει το κάθε ζευγάρι όταν αυτό πάει για πολύ καιρό. Και δεν υπάρχει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, διαβάζοντας και ψάχνοντας με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει χρονικό όριο που μπορεί να αφήσει στην κρυοσυντήρηση τα γονιμοποιημένα έμβρια. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη πλευρά, από ένα σημείο και έπειτα αποφασίζει το ίδιο το κέντρο αν θα τα καταστρέψει ή θα τα κρατήσει χωρίς τη γνώμη των γονέων. Από ένα χρονικό σημείο και έπειτα. Άρα το κέντρο έχει αυτό που είπε ο κύριος Πάντος, την ευθύνη και το ηθικό βάρος βέβαια του να καταστρέψει. Το ζευγάρι όμως δεν αποφασίζει για την τύχη αυτών των γονιμοποιημένων εμβρίων, μέχρι κύριε Βιδάλη. Μέχρι ένα χρονικό όριο, το οποίο με τελευταία αλλαγή της νομοθεσίας παρατάθηκε επαόριστο. Άρα τι λύση θα δοθεί, θεωρείτε? Γιατί εδώ μας είπε ο κύριος Πάντος μόνο, έχει 20.000, πόσα είπε Μαρία? Πάνω από 20.000 γονιμοποιημένα οάρια, μόνο στην κλινική του δηλαδή. Και είναι πόσα τα κέντρα, πάνω από 40. Είναι πάνω από 40 σε όλη την Ελλάδα. Οπότε, άμα δούμε τον αριθμό, είναι πάρα πολύ μεγάλος ήδη. Ναι, η λύση είναι να συνεχίσουν να διατηρούνται αυτά τα έμβρια εφόσον δεν αποφασίσουμε να τα καταστρέψουμε. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο έντονο είναι το ηθικό πρόβλημα του να καταστραφούν έμβρια για τα οποία δεν υπάρχουν πια ενδιαφερόμενοι, εδώ νομίζω ότι η συζήτηση έχει λίγο πολύ τελειώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Έμβρια εξωσωματικά, τα οποία δεν έχουν προοπτική να εμφυτευτούν, δεν δημιουργούν τόσο έντονο ηθικό πρόβλημα για την καταστροφή τους. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε το έχουν αποδεκτεί και οι περισσότερες νομοθεσίες. Κύριε Βιδάλη, άρα μην υπερβάλλουμε ως προς αυτό.